Μετά τη δολοφονία, η Μαρίνα πήγε στο νοσοκομείο. Είχε υποστεί σοκ και απέβαλε. Ύστερα οδηγήθηκε πάλι στη φυλακή. They took me back to the prison. Με πήγαν πίσω στη φυλακή και ήμουν εκεί για άλλους 6 μήνες. Ο εισαγγελέας της Τεχεράνης ήταν ένας πολύ κακός άνθρωπος και ήθελε να με παντρέψει με έναν από τους φρουρούς. Και ο πατέρας του Αλή μεσολάβησε και είπε: σε καμία περίπτωση, είπε. Ήταν η γυναίκα του γιού μου και θα πάει σπίτι. Ο πατέρας του Αλή πραγματικά αγωνίστηκε και έθεσε και τη ζωή του σε κίνδυνο για μένα και εξασφάλισε στο τέλος την απελευθέρωσή μου. 6 μήνες μετά φέθηκα ελεύθερη και πήγα σπίτι ύστερα από 2 χρόνια. Ήρθε η ώρα της αποφυλάκησης για τη Μαρίνα και το μόνο που αισθανόταν ήταν ανακούφιση. Πρώτα απ' όλα δεν αισθανόμουν χαρούμενη. Δεν αισθανόμουν τίποτα. Υπήρχε σίγουρα ανακούφιση που επιτέλους θα πήγαινα σπίτι μου. Αλλά αν και είχα επιβιώσει στη φυλακή και πάντα πίστευα πως θα γυρίσω σπίτι μου και θα είχα μια φυσιολογική ζωή, βαθιά μέσα μου ήξερα πως τίποτα δεν θα ήταν φυσιολογικό ποτέ ξανά. Επειδή εγώ δεν ήμουν φυσιολογική, επειδή ο κόσμος μου δεν ήταν φυσιολογικός, επειδή τίποτα δεν ήταν φυσιολογικό. Απελευθερώθηκα από τη φυλακή, άνοιξαν τις πύλες και ήμουν ελεύθερη να φύγω. Αλλά ήμουν ακόμα φυλακισμένη. Η οικογένειά της, οι φίλοι της, κανείς δεν τη ρωτούσε για το διάστημα που ήταν στη φυλακή και τα βασανιστήρια. Κι εκείνη όμως δεν ήθελε να τα θυμάται και προσπαθούσε να κάνει μια νέα αρχή. Διάβαζε σπίτι για να πάρει το δίπλωμά της και είχε πάντα στο πλευρό της τον Αντρέ, το μοναδικό άντρα που αγάπησε. Όσο ήταν στη φυλακή, τον είδε μόνο 2 φορές. Το 1985 παντρεύτηκαν. Ο Αντρέ με περίμενε για 2 χρόνια. Ήταν εμφανές πως ήταν μια πολύ σοβαρή σχέση. Και μου είπε πως με αγαπά. Με ρώτησε πότε πρέπει να παντρευτούμε, όχι αν θα με παντρευτείς ή όχι. Είπε πότε θα με παντρευτείς. Διαλέξαμε λοιπόν την ημερομηνία, 18 Ιουλίου 1985, και παντρευτήκαμε σε μια πολύ μικρή τελετή, επειδή δεν θέλαμε να τραβήξουμε την προσοχή. Φόρεσα τον ηφικό μου στην εκκλησία, όχι στο σπίτι. Πήγα στην εκκλησία με τζιν. Η Μαρίνα δεν μιλούσε για αυτά τα 2 χρόνια που είχε περάσει στη φυλακή. Όταν όμως πέθανε η μητέρα της, υποστηρίζει ότι ήθελε να ελευθερωθεί. Στην κηδεία της μητέρας μου, ο πατέρας μου είπε: η μητέρα σου σε συγχώρεσε πριν πεθάνει. Για ποιο πράγμα? Που πήγα στη φυλακή, μάλλον. Ήταν δικό σου λάθος? Από τη δική τους πλευρά, ναι. Διαδήλωσα και πήγα στη φυλακή. Και υπέφεραν κατά κάποιο τρόπο περισσότερο από ό,τι εγώ. Όλο τον καιρό που ήμουν στη φυλακή ήξερα τι συνέβαινε. Εκείνοι δεν είχαν ιδέα. Και ήξερα πως υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να πεθάνω στη φυλακή. Και υπέφεραν όσο υπέφερα κι εγώ. Μπορεί και χειρότερα. Για εκείνους, για τον οποιονδήποτε. Είναι πιο εύκολο να κατηγορήσεις αυτόν που είναι πιο κοντά σου. Ήταν πιο εύκολο να κατηγορήσουν εμένα παρά την κυβέρνηση. Ήμουν εκεί. Όταν ο πατέρας μου το είπε, άρχισα να ουρλιάζω. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Δεν μπορούσα να το ελέγξω. Άρχισα να ουρλιάζω με μανία. Δεν μπορούσα να ανασάνω, να κάνω τίποτα. Με πήγαν σπίτι και τότε συνειδητοποίησα πως έπρεπε να πω την ιστορία μου. Επειδή είχα επιβιώσει και είχα την υποχρέωση να θυμάμαι. Γιατί αν δεν θυμάμαι, η μνήμη των φίλων μου που υπέφεραν και πέθαναν στη φυλακή θα ξεχνιόταν. Έπρεπε να γράψω για αυτούς. Να καταγράψω. Τα βασανιστήρια, η μυρωδία του θανάτου, ο εξαναγκασμός σε ένα γάμο φυλακή είναι η ιστορία της ζωής της Μαρίνας. Τα έζησε όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσε να τα πει ούτε στο σύζυγό της. Γι' αυτό έγραψε το βιβλίο «Η φυλακισμένη της Τεχεράνης», για να μοιραστεί τον πόνο της και να μπορέσει να προχωρήσει. Του έδωσα το βιβλίο και το έβαλε κάτω από το κρεβάτι μας. Για 3 μέρες δεν το άγγιξε. Και μετά από 3 μέρες βρήκε τη δύναμη να το βγάλει και να το διαβάσει. Όταν το διάβασε, το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ήταν: «Γιατί δεν μου τα είχες πει?» Του είπα: «Απλά δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Από πού να ξεκινήσω?» Νομίζω πως το κατάλαβε αυτό. Και πιστεύω πως έχουμε έρθει πολύ πιο κοντά από ποτέ. Γιατί και εκείνος αισθάνθηκε πως υπήρχαν κάποια πράγματα που δεν γνώριζε. Το καταλαβαίνεις όταν κάποιος σου κρύβει κάτι. Σήμερα έχει μια ευτυχισμένη οικογένεια. Τα σημάδια όμως του παρελθόντος έχουν μείνει ανεξίτηλα στην καρδιά της. Να ρωτήσω κάτι. Τόσα χρόνια μετά, τι κουβαλούσατε μέσα στην ψυχή σας? Ήταν θυμός,
Ήταν λύπη, ήταν μελαγχολία, διότι δεν είχε πει σε κανένα τίποτα. Στον σύζυγό της παντρεύτηκε το παιδικό της έρωτα. Ο σύζυγός της πήγαινε σε μια εκκλησία, ορθόδοξη, και ο σύζυγός της έπαιζε εκκλησιαστικό όργανο. Και ήταν αυτή η κοριτσάκι 12-13, μικρούλα. Ο σύζυγός της λίγα χρόνια μεγαλύτερος. Τότε λοιπόν τον είχε ερωτευτεί. Παιδικός έρωτος, ούτε καν εφηβικός. Παιδικός. Μετά μεγάλωσε, είχαν αυτό τον. Ως παιδιά, αν θέλετε, που είχαν αυτή τη σχέση, τον πλατωνικό αυτό έρωτα, και μετά την περίμενε 2 χρόνια να αποφυλακιστεί και παντρεύτηκαν. Δεν του είχε πει ποτέ τίποτα. Για όλα αυτά τα βασανιστήρια που είχε περάσει τη ζωή της, τα κρατούσε μέσα στην ψυχή της, ούτε στα παιδιά της, ούτε στο ζυγό της. Δεν του είχε πει ποτέ τίποτα. Τα έγραψε σε ένα χαρτί όλα, έγραψε το βιβλίο και του το έδωσε να το διαβάσει. Το είχε 3 μέρες στο κομωδίνο του δίπλα χωρίς να τα αγγίξει και μετά το διάβασε. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που νιώθατε, ήταν οργή, θυμός, μελαγχολία, πώς ζούσατε με αυτό το βάρος? Για να είμαι ειλικρινής, πρόκειται για μια ψυχολογική κατάσταση μυαλού, όπου δεν αισθάνεσαι τίποτα. Χάνεις την ικανότητα του αισθάνεσαι. Δεν αισθάνεσαι ούτε θυμό, ούτε λύπη, ούτε καν αγάπη. Όταν βγήκα από τη φυλακή, είδα τον Αντρέ, με περίμενε. Και ακόμα και ο τρόπος που τον είχα αγαπήσει, δεν έμοιαζε σαν αληθινή αγάπη. Ήτανε σαν να ακολουθούσα μια ανάμνηση. Ήτανε σαν να πιστεύω κάτι σε κάτι, σε κάτι το οποίο είχε συμβεί πριν από το ΕΒΗΝ. Άρα λοιπόν, έζησα αυτή την κατάσταση για 20 χρόνια, μέχρι την κηδεία της μητέρας μου, που έπαθα νευρικό κλονισμό. Και μετά από 20 χρόνια, για πρώτη φορά, ένιωσα απίστευτο θυμό. Μετά από 20 χρόνια λοιπόν, το πρώτο μου συνέστημα ήταν ο θυμός. Δεν είχα πραγματικά νιώσει ποτέ μέχρι τότε τίποτα, παρά το γεγονός ότι είχα αποκτήσει παιδιά. Σήμερα μπορώ να πω ότι ήταν σαν να ζούσα σε κόμμα και ξύπνησα, γιατί τώρα μπορώ να πω ότι έχω ξανά πίσω το συναισθηματικό μου κόσμο. Εντυπωσιασμένη δηλώνω και από αυτά τα τελευταία που μας είπατε, και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ γερό μάθημα, διότι το τι κρύβει η ψυχή μέσα, οι αρρώστιες της ψυχής, είναι οι πιο βαριές. Ήταν ο πόνος των βασανιστήριων και των όσων είχε περάσει στις φυλακές τόσο βαρύς, που ακούτε τι λέει, 20 χρόνια έζησε χωρίς να μπορεί να νιώσει. Είχε το σύζυγό της, δεν μπορούσε να νιώσει ουσιαστική αγάπη. Είχε τα παιδιά της, δεν ένιωθε, ήταν σαν ένα σε κόμμα συναισθηματικά. Γιατί κρατούσε τα συναισθήματά της. Δεν μπορούσε να τα βγάλει, δεν μπορούσε να τα εξωτερικεύσει, δεν μπορούσε να ζήσει. Κρατούσε όλο αυτό τον πόνο φωλιασμένο στην καρδιά της. Και αυτό είναι μάθημα για όλους, και ειδικά για αυτούς που έχουν περάσει κακές εμπειρίες. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα τα διαβάσουμε στο βιβλίο. Είναι μια πολύ δυνατή ιστορία. Αξίζει δηλαδή να τη διαβάσει κανείς, εκτός από ότι από το να τη δει και να την παρακολουθεί στην τηλεόραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε κοντά μας σήμερα. Thank you. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε καλεσμένη μας. Έχω γράψει μια μικρή αφιέρωση για εσάς. Πραγματικά είστε εξαιρετικοί, είστε πολύ ευγενείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.